Για να διοργανώσουμε αυτή την συνάντηση, η οποία η δική μου εμπειρία λέει, χωρίς να θέλω να απολακέψω, ότι έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, γιατί δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις, αλλά όπως είδαμε και από την Ισπανίδα συντρόφισσα Χριστίνα, επιχειρούμε με αυτή τη συνάντηση να τροποδρομήσουμε σε ένα νομικό χάρτη και να βρούμε και εκείνα τα μέσα για να μπει τέλος στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και της ανοχής βεβαίως απέναντί της. Διότι ήδη ακούστηκε ότι ανοχή σημαίνει συνενοχή. Εκ των πραγμάτων, είμαστε αναγκασμένες και αναγκασμένοι να μιλάμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το λέω αυτό γιατί όσα ακούστηκαν πριν από λίγο μπορούν να μας να οριστήσουμε σε διαπιστώσεις οι οποίες δεν μπορούν αύριο μεθαύριο να αφορούν τις τοπικές αρχές της Ελλάδας, τις τοπικές αρχές της Γαλλίας και πάει λέγοντας. Είμαστε αναγκασμένες δηλαδή και αναγκασμένοι να μιλήσουμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα τοπικής διακυβέρνησης, εθνικής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Εγώ σας κρύβω ότι θα εκμεταλλευτώ την παρουσία ερετών στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Διότι το ζήτημα δεν θα σας πει κατευθείαν στις Ελληνίδες η Χριστίνα τι γίνεται στην Ισπανία. Το ζήτημα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που στο κράτος μέλος Ελλάδα, που φιλοξενεί αυτή τη μερίδα, έχουμε ανοιχτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και έχουμε ανοιχτή τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση σε τοπικό επίπεδο. Διότι κατά τα άλλα, ακούσαμε κάποιες πρακτικές που γίνονται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Καταλωνίας και που λέω επίκριση για να προκαλέσω τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος ότι εδώ αυτή τη στιγμή είναι ανάπτυξη. Και άρα, αν μείνουμε με αυτές, αν απλώς μείνουμε στο ενημερωτικό επίπεδο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα καταστήσουμε αυτή τη συνάντηση οριακά διαπιστωτική, ενώ σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι είναι μια συνάντηση που διαφέρει από τις προηγούμενες, που δεν θέλω να τις απομειώσω και ως μέλος του τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και τα χρόνια ήταν πιο διαπιστωτικές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν στις χθεσινές συζητήσεις κάνατε καθόλου αναφορά στην πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών και Ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ακόμα γνωστή στην πληρότητα του το συγκεκριμένο πόρισμα. Όμως η σχετική έρευνα αναφέρει και διαβάζω από μέσα ότι η πλειοψηφία των γυναικών που είναι θύματα βίας δεν αναφέρουν τις εμπειρίες τους ούτε στην αστυνομία ούτε σε οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων. Επομένως η επίκληση ως δημοκράτισες αριστερές τι κάνετε για την αναφορά είναι κενή νοήματος, ιδίως όσον αφορά την πάσχουσα. Συνεχίζει να σημειώνει η συγκεκριμένη έκθεση ότι καθίσταται λοιπόν σαφές ότι προς το παρόν οι ανάγκες και τα δικαιώματα πολλών γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτονται στην πράξη. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία για πόλεις και για περιφέρειες στα πρόσθετα εδώ χωρίς τράφικινγκ αποτελείται μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Διότι πρέπει σωστά να βρει παραστάσεις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αποκτήσει τον ανάλογο με την βαρύτητα του φαινομένου αντίκτυπο και γιατί, όπως συζητάμε επί δεκαετίες στο κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και εκεί διαμεσολαβούν άλλοι φορείς, διαμεσολαβούν δηλαδή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, διαμεσολαβεί η κοινωνία των πολιτών. Πάντως σίγουρα σε σχέση με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τόσο των 27 όσο και όσο των κρατών που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι πιο κοντά. Και άρα είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αναλάβουμε την πρόκληση για να διαφοροποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε συμπληρωτικά και προθετικά σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τώρα, εντός Ελλάδος, με τη μέγιστη διάδοση και στήριξη της πρωτοβουλίας σε όσο δυνατόν περισσότερα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, θέλω να σας ξεκαθαρίσω, χωρίς να ενδύομαι το ρόλο της Κασάνδρας, ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο συμβολικές νίκες. Έτσι. Θα μου πείτε, ο συμβολισμός είναι πολυτέλεια σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής, σε μια περίοδο κρίσης χρειάζονται κρίσης δημοκρατίας. Όχι. Αλλά φοβούμε
ότι αν δεν έχουμε γνώση ότι σε αυτή τη φάση και αφού δεν έχει ψηφιστεί η μεταρρύθμιση η περιβόητου του πλησθέν και αφού δεν έχουμε προχωρήσει στην ταγματική αναθεώρηση, μπορούμε μόνο να ακούμε τις καλές πρακτικές πεθεριών όπως είναι η Καταλωνία ή Δήμων όπως είναι η Βαρκελόνη και να καθόμαστε με δύο τα κερδιά. Τώρα, εγώ θα ήθελα σε αυτό να προσθέσω, πάντα προκαλώ τους εκπροσώπους της κυβέρνησης εδώ και αγαπημένους μου συντρόφους στο κυβερνών κόμμα, θα πρέπει να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η οδηγία του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της εγκληματικότητας, τα οποία έχουν ρητή αναφορά στα θέματα βίας μόνο λόγω φύλου. Και δεύτερον, βεβαίως, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που κυρώσαμε ευτυχώς μόνο πριν από λίγες εβδομάδες, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και που βεβαίως δεν υπήρχε κανένα αξιόμαχο επιχείρημα για την αβελτηρή αδράνεια της μη κύρωσής της εδώ και τόσες δεκαετίες από τη στιγμή που η Ελλάδα, το κράτος μέλος αυτό, μετράει πάρα πολλές δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου πει, εντάξει, θα είναι ένα διάλογο που δεν αφορά στο τέλο του συνόλου του κόμματο τη Ευρωπαϊκή Αριστερά, αν υπήρχε δημοσιονομικό κόστο για τη μη κύρωση τα τελευταία 3,5 χρόνια. Τα 3,5 είναι άλλη ιστορία, αλλά η κύρωση είναι το 11. Ναι, αλλά εμεί στο κράτο μέλο είμαστε δεκαετίε. Μπερδεύει ότι εγώ μιλάω για ένα κράτο μέλο δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αργοπορεί στην κύρωση ευρωπαϊκών οδηγιών χωρί να υπάρχει σοβαρό πολιτικό ή ιδεολογικό αντέρισμα. Ναι, υπάρχει χρόνο για συζήτηση μετά, γιατί τώρα δεν καλύπτεται και με το μικρόφωνο. Τώρα, αυτή η έρευνα στην οποία αναφέρθηκα, και όπως καταλάβατε, ξεκινάω από το ευρωπαϊκό επίπεδο για να έρθω στο εθνικό, για να πάω στο τοπικό και για να βάλω στη βάση ανώ τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Περιφέρεια Αττικής στα τελευταία 3,5 χρόνια όλων μας. Αυτές λοιπόν η έρευνα και η οδηγία μαζί επιτέλους με την κύρωση της συνθήκης της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι εργαλεία που πραγματικά, αν συναποφασίσουμε όλες και όλες να φέρουμε αυτή την πρωτοβουλία για τις πόλεις, δήμους και περιφερειακές αρχές χωρίς trafficking, τουλάχιστον και το κράτος μέλος που ονομάζεται Ελλάδα δεν θα είναι κενές περιεχομένου. Αλλά προϋποθέτει ότι θα συναρμόσουμε τα αποτελέσματα που έχουμε στη συγκεκριμένη έρευνα και θα προχωρήσουμε στα αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα που φέρνει επιτέλους αυτή η κύρωση της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως λέω ότι την ίδια στιγμή η έφυλη βία σε όλες τις μορφές, η Χριστίνα μας παρέσυρε να μιλάμε για πορνεία, αλλά δεν υπάρχει μόνο πορνεία, και σωστά έχουμε τον τίτλο της έφυλης βίας, εγώ λέω θα συνεχίζει να υπάρχει, σιωπηλή και καταστροφική, όχι μόνο για τις γενναίες αισθήματα, για τις βουβές τα έλεγα πια ευρωπαϊκές κοινωνίες, πορείες. Και θέλω να πω το εξής, ότι η κρίση χρέους, όχι μόνο στη χώρα, σε πολλές χώρες του Νότου, όπως είναι στην Ιταλία, όπως είναι στον Ισπανικό Νότο και όχι μόνο, έρχεται να συναπαντήσει με έναν τραγικό τρόπο για τις δημοκρατικές αρχές το νέο συντηρητισμό χωρών όπως είναι η Πολωνία. Θα έχετε δει τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο και έρχομαι σιγά-σιγά στο εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά ότι εδώ δεν θα έχουμε απλά μία κρίση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, διότι η κρίση έχει υφέσεις και εξάσεις και έτσι μπορούμε να αναμένουμε αισιόδοξα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο. Εάν σε αυτό προσθέσουμε τα ζητήματα των προσφυγικών ροών, όταν συζητάμε γυναίκες και άντρες για τα ζητήματα της έμφυλης βίας, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Έρχεσαι λοιπόν να προσθέσεις στην πατριαρχική αντίληψη που έχει αποτυπωθεί στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών σε εθνικό πάντα επίπεδο, έχεις να προσθέσεις τη συνθετότητα που φέρει η κρίση χρέους μαζί με τις προσφυγικές ροές για τις οποίες λίγη κουβέντα γίνεται. Και άρα, μέχρι να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, θα έχει επισυμβεί κατ' εμέ μεγάλο ξυγύρισμα. Το άλλο σημείο που θέλω να
βάλω στη βάσανό σας είναι το εξής. Σωστά ακούστηκε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε την αλλαγή νοοτροπίας για να προχωρήσουμε στο θεσμικό, στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Διότι γνωρίζουμε πάρα, πάρα πολύ καλά ότι η δικαιοπολιτική νομιμοποίηση και η ψήφιση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να προηγείται της αλλαγής της κοινωνικής νοοτροπίας. Η Αλίκη Μαραγκοπούλου, μια ιστορική φυσιογνωμία Ελληνίδας, η οποία δεν ανοίξει στην αριστερά, γνωρίζουμε όμως ότι έδωσε μάχες σε σχέση με την εφταετία και το πραξικόπημα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έγκριε την νομικό, συνηθίζει να λέει ότι... Και όχι μόνο, λέω, για... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν προκαλώ το διάλογο, κάτι καλό κάνω. Συνηθίζει να λέει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 δεκαετίες από την ψήφιση της οποιασδήποτε ευρωπαϊκής οδηγίας, της οποιασδήποτε νομοθετικής μεταρρύθμισης, ώστε αυτό να φυτέψει σπόρο στο κοινωνικό σύνολο. Επομένως, πολύ σωστά η χαρά για των ευθυνών που τις μοιράσετε εδώ για αυτή τη συνάντησή μας τόνισε ανάμεσα στα σημεία ότι θα είναι στρατηγικό λάθος εν ώψη και όσο συζητάμε, αλλά εν ώψη της ελληνικής και τέτοιης πολιτικής κοινής για το νομοσχέδιο σε σχέση με την υιοθεσία και την αναδοχή, να υιοθετούμε τη λογική που θέλει, ας περιμένουμε να αλλάξει η νοοτροπία προκειμένου να αλλάξουμε το νομικό μας πλαίσιο. Εάν όλα αυτά τα συνομολογούμε, δηλαδή αν συνομολογούμε ότι χρειάζεται να δράσουμε δικαιοπολιτικά πριν να αναμένουμε για τις ευχές και τις επίκλησεις της αλλαγής της νοοτροπίας. Αν συνομολογούμε ότι η κρίση χρέους επισημαίνει τις κρίσεις δημοκρατίας και τα πράγματα πηγαίνουν πίσω και αν συνομολογούμε ως αριστεροί και αριστερές, ως δημοκράτες και δημοκράτες ότι ακόμα και στα χρόνια της ψευδεπίγραφης ευμάρειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ατζέντα για τα στήματα της έμφυλης βίας ήταν πολυτελής, καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα για την τροχοδρόμηση του οδικού χάρτη που με τη σημερινή ημερίδα αναζητούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σύνθετο. Τώρα, στην περιφέρεια Αττικής τι κάνουμε. Βεβαίως διαπιστώνουμε, όπως και για τις τελευταίες συντρόφισσες ομιλήτριας, ότι θέλουμε πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμα ώστε να γίνουν οι περιφέρειες της χώρας μας ομόλογες άλλων κρατών μελών. Και παίρνω την περίπτωση της Γαλλίας, παίρνω την περίπτωση της Ιταλίας, όπου μιλάμε για βαθιά και βαριά παράδοση των τοπικών και περιφερειακών αρχών που τους επιτρέπει να λειτουργούν με εκείνον τον τρόπο που προκαλούν πάντα τις κεντρικές κυβερνήσεις και το παράδειγμα της Καταλωνίας είδατε ότι προκάλεσε με εκείνον τον τρόπο που δημιουργεί αποσταθεροποίηση στο κράτος μέλους. Εμείς λοιπόν στην περιφέρεια Αττικής έχοντας ένα νομικό πλαίσιο που ουσιαστικά δεν μας δίνει κανένας είδους αυτονομία. Τα λέμε πολλές φορές για τις αλληλεπικάλυψεις των αρμοδιοτήτων, στραγγαλίζει την οποία πρωτοβουλία. Προσπαθήσαμε σε αυτούς τους περιορισμούς να διατρέξουμε διάφορες πολιτικές και πάνω απ' όλα τον προϋπολογισμό μας, έτσι, με αυτό που λέμε έμφυλη οπτική ματιά. Βεβαίως, επανέρχομαι σε πιο προσωπικό τόν, κάθε φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό, είτε για να συναπαντήσω την αγαπημένη συντρόφισσα Άντα Κολάου, είτε για να είμαι μέλος της Ολομέλειας του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξέρω ότι το κράτος μέλος που λέγεται Ελλάδα έχει να διανύσει πολλά χιλιόμετρα ώστε να μπορέσει αύριο μεθαύριο κάποιος από εμάς να μιλάει, όπως μίλησε πριν από λίγο η συντρόφισσα Χριστίνα, προς ένα άλλο κοινό, μη ελληνικό. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτούς τους περιορισμούς, στην περιφέρεια Αττικής, μόλις αναλάβουμε την ευθύνη της διοίκησης, θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το υπόδειγμα άσκησης διοίκησης, αν δεν δούμε με αυτούς τους περιορισμούς τα πράγματα με ένα έφυλο τρόπο. Αναδείξαμε σε κρίσιμες θέσεις αντιπεριφερειάρχες γυναίκες και τεταρμένες. Θέλω να σας πω ότι το παράδειγμα της περιφέρειας Αττικής είναι αισιόδοξο, διότι στο πισωγύρισμα σε σχέση με την επιχειρηματολογική διαπιστώσεις, στο
στην επιχειρηματολογία που ακούγεται και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού διαλόγου, αν έχει νόημα μια γυναικεία υποψηφιότητα, δια της πραγματικότητας απαντάει. Το γεγονός ότι είχαμε επικεφαλής γυναίκα, χωρίς να έχει δοθεί κανένας είδους διεκτήμα, είχε ως αποτέλεσμα τα 8 χωρικά ψηφοδέλτια στην περιφέρεια Αττικής να καταλαμβάνονται στις πρώτες 5 θέσεις από γυναίκες. Δημιούργησε δηλαδή ένα διαφορετικό υπόδειγμα, ότι μπορεί να σταθεί η γυναίκα επικεφαλής και άρα γυναίκες να μπορέσουν μαζί της και γύρω της να αναλάβουν την ευθύνη της άσκησης διοίκησης και της εξουσίας. Γι' αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο σώζει, αν θέλετε, τα ποσοστά που έχουμε στα Δημοτικά Συμβούλια από τον Εύρο στο Ηράκλειο Κρήτης και βέβαια στα Περιφερειακά Συμβούλια. Και ήρθε και διώχθωσε, αν θέλετε, μια παγιωμένη κατάσταση από τις νομαρχίες. Βλέπω εδώ και συναδέλφες, συντρόφισσες που μπορούν να σας πούνε για ποσοστά ιδιαίτερος λυπηρά. Επανέρχομαι για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί δεκαετίες, όπου στους 41 δημοτικούς συμβούλους έχει 5 γυναίκες, στους 39 δημοτικούς συμβούλους έχει 4 γυναίκες. Βεβαίως εκεί ο επικεφαλής ή υποψήφιος ήταν άντρας. Και αυτό που κάναμε στην περιφέρεια Αττικής ήταν να λειτουργήσουμε και όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών που δώσαμε στις γυναίκες με ένα διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τη δεκαετία του 70. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τη δεκαετία του 40. Όμως προσέξτε, υπάρχουν γυναικείες ατζέντες στην άσκηση διοίκησης. Ο πολιτισμός, κατά κύριο λόγο, αποδίδεται στις γυναίκες. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, κατά κύριο λόγο, αποδίδεται στους άντρες. Επομένως, προσπαθήσαμε να εμπιστευτούμε γυναίκες αιρετές με αυτό που λέμε πατριαρχικά και παραδοσιακά αντρικές ευθύνες. Άρα έχουμε αντιπεριφερειάρχη υποδομών. Και πιστέψτε με, τα πάει πάρα πολύ καλά, αν όχι καλύτερα από τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη υποδομών. Με συγκεκριμένες επίσης παρεμβάσεις προσπαθήσαμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση λειτουργίας συμβουλευτικού σταθμού στήριξης κακοποιημένων γυναικών, όπως το κάναμε στην Ελευσίνα, ή τη στήριξη 6 συμβουλευτικών κέντρων και 4 ξενών κατά της κακοποίησης στην Αττική, ύστερα και από πρόταση της Γενικής Γραμματέας της Ισότητας. Οφείλω να σας πω ότι βρήκαμε παγιωμένα στερεότυπα, στα οποία είχαν να προσθεθούν κι άλλα. Εάν δηλαδή πριν την κρίση χρέους και πριν την είσοδο σε σκληρές κοινωνικές πολιτικές, όπως είπα και πιο πριν, η συζήτηση γύρω από την έμφυλη βία, η συζήτηση γύρω από την ανισότητα των δύο οφείλων, θεωρεί το πολυτελής, καταλαβαίνετε όταν ενέσκυψαν οι οικονομικοί περιορισμοί και όταν έχει σπαρθεί για τα καλά ο αριστεροδεξιός λαϊκισμός, ότι εδώ δεν έχουμε να αγοράσουμε φρατζόλα, ψωμί και δεν έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, θα ασχολούμαστε με αυτά. Το να φτιάχνεις ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες θεωρήθηκε, αν θέλετε, του λέω με μεγάλη πικρά, να γνεύει το κεφάλι της συντρόφισσας για αρμόδια γενική γραμματές, θεωρήθηκε πολυτέλεια. Δηλαδή, η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων είχε ούτως ή άλλως αλλάξει αρκετά, είχε πισωγυρίσει, αν μου επιτρέπετε το πιο λαϊκό τόνο, το 2014, μετρώντας ήδη αρκετά χρόνια εντός των δύστινων περιοριστικών πολιτικών λιτότητας. Επομένως, μπορεί για κάποιες και για κάποιους να θεωρείται αυτονόητο ότι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας προβαίνει στη δημιουργία ξενών κακοποιημένης γυναίκας. Σας λέω όμως ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Και αυτό γιατί σας το λέω. Όχι για να χειροκροτηθεί η προσπάθεια της περιφέρειας Αττικής, αλλά για να ακούσω τον κόδωνα του κινδύνου για τη γενιά δικιά μου, των 40+, και για τη γενιά γυναικών που εγώ τις κοιτάω στα μάτια, ξέρω τους χρωστάω και μαζί όταν τις κοιτάει, είναι επισογείς. Και άρα πρέπει τώρα που θα προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε ένα νομικό χάρτη μετρήσιμων παρεμβάσεων σε σχέση με την έφυλη βία, να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μετέχουμε μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης όλες τις περιφερειακές ενότητες της Αττικής στην εκπόνηση ενός σχεδιασμού και στην υλοποίηση ενός προγράμματος που το λέμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020. Αυτονόητο στα αυτιά κάποιων. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο
για πολλούς εκεί έξω, ακόμα και συνοδοιπόρους μας, όταν θα προτιμούσαν οι προτεραιότητες στην περιφέρεια της κλίσης να ήταν επώνυση ενός σχεδίου δράσης και επιχειρηματικότητας, καταπολέμησης της ανεργίας και πάλι λέγοντας. Τώρα, θα μου πει κάποιος, είναι αυτά και τα, ιδίως όταν πας να τα συγκρίνεις με καλές πρακτικές, τα αυτές που ακούσαμε από τα χείλη της Χριστίνας. Ισχυρίζομαι ότι δεν είναι και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε συνέχεια σε έναν αγώνα για την πρόθεση των έφυλων δικαιωμάτων εντός και εκτός Ελλάδας ως μετέχουσες στο Κογκρέσιο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι θα φέρω την πρωτοβουλία για πόλεις και για περιφέρειες χωρίς τράφικινγκ προς συζήτηση και στήριξη όχι απλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αλλά στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι το ελεύθερο που μπορώ να κάνω. Όμως θα σας λέω ότι θα μείνουμε στο συμβολικό. Πειράζει. Διότι η Περιφέρεια Αττικής έφερε και μία άλλη πρωτοβουλία πριν 1,5 χρόνο και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο έστρεξε να μας βοηθήσει ώστε να τις υπογράψουμε ως Περιφέρεια Αττικής. Αφορούσε και τα δικαιώματα του παιδιού. Όμως ένα χρόνο μετά, επειδή ακριβώς οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές στο κράτος μέλος που λέγεται Ελλάδα δεν έχουν την ισχύ και την νομική θωράκιση και η προηγούμενη πρωτοβουλία, όπως και αυτή, θα παραμείνει σε συμβολικό επίπεδο. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω στη συντρόφισσα Χριστίνα ότι πάρα πολλές πρωτοβουλίες, όπως αυτή που μας παρουσίασε, στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χτυπάνε στον τοίχο της ανεογενούς εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί από όσους και όσες παρίστανται στα κέντρα λήψης σε εθνικό επίπεδο, διότι παράδειγμα και προς μίμηση και προς αποφυγή είναι τα δίκτυα που γίνανε από τους Δήμους και τις πόλεις, κυρίως στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σχέση με το προσφυγικό. Είναι αυτό που λέμε στην ευρωπαϊκή jargon, ένα mass grooming, δηλαδή ξεπετάθηκαν πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να υπερβούν τα προσχώματα των εθνικών νομοθεσιών και έτσι είχαμε και αλληλοεπικάλυψη και κατασπάληση τάλυση ανθρωπίνου δυναμικού των ερετών των τοπικών αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη αλλά και του θελοντικού κινήματος. Επομένως, τέτοιες καλές πρακτικές προκειμένου να μην μετράνε βραχυπρόθεσμα μετρήσιμα πάντα αποτελέσματα όπου επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και εδώ απευθύνομαι στους εκπροσώπους του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς να γίνει μια προσπάθεια να δοθεί ένας αγώνας ώστε να έχουμε περαιτέρω ομογενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών σε σχέση με αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αν θέλουμε να αφριστεί σε μια ακόμα καλή προσπάθεια με πολιτική βούληση. Και άρα οι ευρωβουλευτίνες και οι ευρωβουλευτές που είναι εδώ, νομίζω ότι θα το πρέπει να το θέσουν ως προτεραιότητα, γιατί αλλιώς, ξαναλέω, δεν θα μπορέσουμε να μετρήσουμε εκείνη τη δυναμική που έχουν τέτοια σχήματα, τέτοιες πρωτοβουλίες και πάνω απ' όλα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Εγώ θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Όχι γιατί δεν έχω να σας πω και άλλες καλές πρακτικές σε σχέση με τον προπολογισμό της περιφέρειας ή σε σχέση με ό,τι επιχειρούμε στο Κογκρέσιο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, και αφού συνομιλήσατε όλοι και όλες ότι η κρίση χρέους μας πισωγύρισε, η κρίση χρέους μας ξαναπήγε στο Μάιο του 68 και μας είπε ότι το σύνθημα «Δεν είμαστε κούκλες», έχει καταστεί με ένα τελικό τρόπο επίκαιρο. Να αναφερθώ κλείνοντας στη Σούλα του Παναρίτου. Γιατί ξέρετε, η λύθη μας οδηγεί στην κατασπατάληση των άμυλων, μας οδηγεί σε αυτά τα ψωγυρίσματα. Στη Σούλα του Παναρίτου που ξεμάς τις νεότερες και στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς γνώρισε τη σημασία της πρόσφυγης των δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για την εθνική ισότητα. Εμείς ως κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με τις αναφορές στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Μιλάμε για μια Ευρώπη που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στα μη νομοποιημένα Euro Working Group, που δεν αρχίζει και τελειώνει στα μη νομοποιημένα συμβούλια κορφής, αλλά που είναι εκείνη η Ευρώπη για την οποία δεν θέλουμε απλά να την αλλάξουμε. Θέλουμε να ξαναδούμε τη σκητάλη από τον Σπινέλη και την Σιμόν Βέιλ μέχρι τις δικές μας σούλες, η οποία προσπαθούσε να μας παρετυπατήσει από μια αδιαπραγμάτευση προς σύλλωση σε μια φεμινιστική υπόθεση και τη γυναικεία αχειραφέτηση ως απάντηση στον αθληνευτερισμό. Η Σούλα και ευτυχώς πολλές και πολλοί από εμάς δεν θεωρούσαν ότι αυτά τα παιδιά δεν τέλνονται. Δηλαδή, τουλάχιστον όσον αφορά το αριστερό λαϊκισμό, αυτό είναι το θέμα. Μένει σε έναν πουρο οικονομισμό και δεν καταλαβαίνει ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει δεκανίκια την πατριαρχία, έχει δεκανίκια την επιχειρηματολογία που λέει ότι τώρα αναστάμε μόνο την πληρωμή της ΔΕΗ της ΕΙΔΑΠ και αφήνουμε πίσω, αλλά δίνουμε χρόνο και χώρο στην πατριαρχική λογική. Άρα λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μην διευρυνθούν άλλο οι ανισότητες, να μην διευρυνθούν άλλο οι εφηλοί διαχωρισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι και περιφέρειες μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Άρα με τη δέσμευση ότι ως περιφερειακής θα κυρώσουμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Αλλά από όλες αυτές τις υποσημειώσεις και τους αστερίσκους που σας είπα και που δεν περνάνε από καμία καλή δήμαρχο όπως είναι η Άντα Κολάου ή από καμία επαναστατική όπως μας είπε ο Νίκος Μανιός Περιφερειακή Ελληνική Αρχή, κάνω έκκληση τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς να ασκηθεί πίεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε όλα αυτά να μην παραμείνουν μόνο στο σπουδαίο συμβολισμό. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να βάλω σε βάση όλες αυτές τις σκέψεις.